Σχεδόν 20 μήνε από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι και οι σεισμόπληκτοι εξακολουθούν να ψάχνουν το δίκιο του έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητά του. Αύριο, μάλιστα, πραγματοποιείται μια ευρεία γενική συνέλευση στην περιοχή με σημείο αναφορά όλα αυτά που άκουσαν ω υποσχέσει αλλά ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Μαζί μας εδώ στο πλατό της Crete TV ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ιαλπίδα στο Αρκαλοχώριο, ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος. Κύριε Γκαντάτσια, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. 20 μήνες έχουν περάσει σχεδόν κύριε Γκαντάτσια. Θυμάμαι τότε πέρασε το σύνολο των πολιτικών αρχηγών, πέρασε όλη η κυβέρνηση, πραγματοποιήθηκαν γενικέ συνελεύσεις είτε στην περιοχή σα, είτε στο Ηράκλειο, είτε στην Αθήνα. Όμως, σχεδόν δύο χρόνια μετά, εξακολουθείτε να ζητάτε το αυτονόητο. Θέλω να μου πείτε καταρχήν ε, πού θα πραγματοποιηθεί αυτή η γενική συνέλευση, ποιοι έχουν κληθεί και τι περιμένετε από αυτήν. Λοιπόν, η συνέλευση, κύριε Δασκαλάκη, θα γίνει αύριο στο Αρκαλοχώρι στι 5.30 ώρα το απόγευμα, στο πολύκεντρο τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και 5.30 ώρα λοιπόν έχουν καλυστεί, ε, όλοι φορεί, τοπικοί. Ε, οι δήμαρχοι, ο δικό μα, ο Δήμαρχο Μηνό Παιδιάδα και ο διπλανό Δήμαρχο των Αρχανών και Αστερουσίων, η Περιφέρεια, αντιπεριφερειάρχε, οι τοπικοί βουλευτέ. Ε, και εκεί ουσιαστικά εμεί θα κάνουμε μια ολιγόλεπτη ενημέρωση και θα ακούσουμε τον κόσμο. Ε, θα είναι μια διαδραστική ουσιαστικά επικοινωνία και συνάντηση. Έχουμε μάθει να ακούμε τον κόσμο. Και είναι λυπηρό, κύριε Δεσκαλάκη, και το λέω και ειλικρινά στην αχωριέ γιατί ενώ κάποιοι αυτή τη στιγμή θρυνούν παιδιά, εμεί ασχολούμαστε με ντουβάρια και τούβλα. Ε, Όμω, δυστυχώ, ασχολούμαστε γιατί? γιατί τα προβλήματά μα, όχι μερικά, αλλά όλα, είναι ε, 17 μήνε ακόμα άλυτα. Δεν είναι ακριβώ έτσι όπω το λέτε, κύριε Καντάτζη, γιατί μιλάμε για τι περιουσίε σα, για τα σπίτια σα, για τα καταστήματά σα. Η, η οικονομική δραστηριότητα έχει λαβωθεί. Το καταγράφουμε από τα δεκάδες ρεπορτάζ της Κρυπτήβης στην περιοχή. Άρα τόσο καιρό μετά το σεισμό η βοήθεια από την πολιτεία δεν είναι απλά επιβεβλημένη και αναγκαία. Πρέπει να είναι και επιτακτική και γρήγορη. Και ουσιαστική και επιτακτική και άμεση. Κύριε Δασκαλάκη, τόσο καιρό φωνάζουμε, μιλούμε, ζητούμε τα αυτονόητα. Και αυτά τα αυτονόητα, κάποιοι μα κουνούν το δάχτυλο ότι πρέπει να πούμε ευχαριστώ για τα δεδομένα. Το ότι δεν βρεχόμαστε, το ότι δεν ελιαζόμαστε, το ότι τα παιδιά μα, 650 παιδιά, είναι σε κοντέινερ και έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρο του σχολικού του βίου στα εργοταξιακά αυτά κοντέινερ, το ότι κάποιοι μένουν σε οικίσκου. για αυτά πρέπει να πούμε ευχαριστώ. Α αφήσουμε όμω αυτά και α μπούμε στην ουσία. Μέχρι τώρα τα 66 εκατομμύρια που διατυμπανίζουν ότι ήταν ακατάσχετα, πολλά από αυτά ε, είδαμε με έκπληξη ότι έχουν μπλοκαριστεί. Χρήματα λοιπόν που μπήκαν για ανακατασκευέ σπιτιών έχουν κλειδώσει, έχουν μπλοκαριστεί, που συνεπώς ε, αυτό ε, αναιρεί το σκοπό και το ρόλο που μπήκαν τα χρήματα. Δεύτερον, με έκπληξη διαπιστώσαμε με έρευνα του συλλόγου, στο υποθυκοφυλακείο Αρκαλοχωρίου και πολύ φοβάμαι ότι θα βρούμε και άλλε εκπλήξει mm -hmm. και δεν θέλουμε να είμαστε αντιμέτωποι με αυτέ, αλλά δυστυχώ θα τι βρούμε. Είδαμε ότι 12 ακίνητα στην περιοχή του Δήμου Μινό και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων έχουν τροχοδρομηθεί προ πληστηριασμού. Αυτό μα κινητοποίησε, μα αγανάκτησε βέβαια και συνεπώ δημιουργεί ένα, ένα μείζο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ε, χάνονται ακίνητα σε σεισμόπληκτες περιοχές. Ε, αυτό Μου είναι να αδιανόητο, κύριε Γκαντάτση, να πιστέψω ότι σε μια περιοχή που καταστράφηκε σε αυτό το βαθμό, δηλαδή ακόμα και σήμερα αν κάποιος βρεθεί σε περιοχές του Δήμου Μινώ, Απαιδιάδος, στο Αρκαλοχώρη, σε άλλα χωριά, αλλά και σε χωριά του Αρχανών Αστερουσίων, θα διαπιστώσει ότι η καταστροφή δεν έχει ακόμα επουλωθεί. Βλέπει σπίτια υποκατάρρευση, βλέπει δρόμου έρημου, βλέπει ένα οδικό δίκτυο που σε πολλά σημεία έχει καταστραφεί. Μου είναι λοιπόν αδιανόητο να πιστέψω ότι μια πολιτεία που θέλει να λέγεται δίκαιη όλα αυτά τα χρόνια, όλους, όλους αυτούς τους μήνες δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακριβώς. Κύριε, κύριε Δασκαλάκη, βρισκόμαστε σε μια πολιτεία εισπράκτορα, σε μια πολιτεία ανάλγητη και σε μια πολιτεία που ουσιαστικά δεν μπορεί ούτε να επιλύσει αλλά ούτε και να επουλώσει πληγές Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή για τα δεδομένα. Και μάλιστα, ε, κάποια στιγμή, κύριε Δασκάλακη, πρέπει να ζητηθούν ευθύνε. Και να ζητηθούν ευθύνε, όχι άμα γίνει ε, ό,τι έγινε στα Τέμπη, να τρέχουμε να βρούμε ποιο είναι υπεύθυνο. Να ζητηθούν ευθύνε πριν γίνει κάτι. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκάλακη, είμαστε 17 μήνε μετά το σεισμό. Τα κτίρια έχουν καταπονηθεί ε, και από τι αλλεπάλληλε σεισμικέ δονήσει. Και όχι μόνο, ε, τα καιρικά φαινόμενα επιδεινώνουν την κατάσταση. Υπάρχουν σπίτια. Που, είναι, που κρέμονται πάνω από τα κεφάλια μας, μπαλκόνια ε, το ίδιο, ε, σοκάκια με αμύντο, και αν γυρίσει κανείς θα, θα καταλάβει τον κίνδυνο που ελοχεύει για, και για περαστικούς και για παιδιά και, και για όλο τον κόσμο που κινείται στην αγορά. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατέ, πόσοι περίπου είναι οι άνθρωποι που ακόμα είναι σε οικίσκου, είπατε για τα σχολεία, σχεδόν το σύνολο των σχολείων του Αρκαλοχωρίου είναι σε λιόμενε αίθουσε. Οι άνθρωποι που ζουν σε οικίσκου σήμερα. Μέχρι στα 600 άτομα, κύριε Δασκαλάκη, είναι, είναι ένα ολόκληρο μεγάλο οικισμό. Ένα ολόκληρο κεφαλοχώρι, να ένα το πούμε έτσι απλά. Ένα κεφαλοχώρι, ναι, αυτή τη στιγμή ε, είναι σε οικίσκου. Όμω, 3.500 συνδημότε μα έχουν ανοίξει τα φτερά του και έχουν πάει σε όμορου Δήμου. Και σε αυτό κανεί δεν απαντάει πώ με ένα ενιαίο σχέδιο, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πούνε ότι θέλω να μείνω εκεί που μεγάλωσα, που έπαιξα, που πήγα τα πρώτα χρόνια μου σχολείο. Για αυτά δεν απαντάει κανεί. Ε, Εμεί λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, πόσο πρέπει να περιμένουμε, ε, ε, ουσιαστικά με υπομονή, με σύνεση, με επιστημοσύνη, με συνέπεια, ε, κρατώντα χαμηλού τόνου και ισορροπίε, προσπαθήσαμε τόσο καιρό να δείξουμε στην πολιτεία τα πραγματικά προβλήματα. Δεν καταλαβαίνουν, δεν ακούν και συνεπώ, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτε. Κύριε να Κατάτσε, πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν αποκαταστήσει το πρόβλημά του. Θα το πω πολύ απλά. Πόσοι τα... άνθρωποι έχουν πάρει χρήματα για να αποκαταστήσουν το πρόβλημά του. Σα είπα, τους. Έχουν, διατυμπανίζουν ότι από το ακατάσχετο τη ε, αρρωγή, τα 66 εκατομμύρια ευρώ ε, μπήκανε για να χτίσουν σπίτια του. Ούτε ένα σπίτι έχει ανακατασκευαστεί. Πολλέ επιχειρήσει έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη για να τα φτιάξουν μόνοι του για να δουλέψουν δύο χειμώνε και ένα καλοκαίρι και ουσιαστικά τι γίνεται. Ακόμα αυτό που λένε ότι έχει δοθεί βοήθεια, ουσιαστικά η βοήθεια δεν έχει φτάσει στον πολίτη. Είναι στα αποθεματικά των τραπεζών και στην ουσία, κάποια στιγμή είδαμε, τα πρώτα αφημεία έχουν μπλοκαριστεί. Αν κάποια στιγμή δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες, ποιο μου λέει εμένα ότι από, από του 8.000 φακέλου που είναι να κατατεθούν, κατατέθηκαν 1.000 και πήραν έγκριση 7. Ποιο μου λέει ότι σε λίγο δεν θα ξεκινήσει να γίνεται το ίδιο μπλοκάρισμα από τα πιστοτικά ιδρύματα και σε άλλου δικαιούχου. Άρα οι, οι πολίτε ζουν με το αίσθημα τη ανασφάλεια έξω από τα σπίτια του. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει την περιοχή όπω μα είπατε. Αύριο λοιπόν στη Γενική Συνέλευση που θα είναι το σύνολο των φορέων βουλευτέ. Είναι η τελευταία ευκαιρία γιατί γνωρίζω ότι ω σύλλογο έχετε ε, πιέσει ασφιχτικά τα αρμόδια Υπουργεία. Κύριε Δασκαλάκη, ε, δεν θα είναι η τελευταία ευκαιρία εμείς. Θα ξεκινήσουμε μια σειρά δράσεων από εδώ και πέρα. Θα ξεφύγουμε από τα έγγραφα, θα ξεφύγουμε από τα πρωτόκολλα και θα πάμε σε δράσεις ε, πιο ε, ίσως πιεστικές και ίσως και πιο άμεσες. Κινητοποιήσεις δηλαδή κύριε Καντάτσεα. Δεν θα θέλαμε να προκαταλάβουμε τον κόσμο. Ε, ε, είπαμε ότι έχουμε ήδη σαν σύλλογο προαποφασίσει τρεις δράσεις εντός Κρήτης. Μία εντός Ελλάδος, και μία που δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, εκτό Ελλάδο. Θα τι κάνουμε, κύριε Δασκαλάκη. Έχουμε μάθει και να διεκδικούμε και να κερδίζουμε. Όπω κερδίσαμε τα δημοτικά τέλη, που ακόμα βέβαια χρεώνονται δυστυχώ στου δημότε. Ε, θα λυθεί όμω, πιστεύουμε, σύντομα. Έχουμε μάθει και να διεκδικούμε και να κερδίζουμε. Ε, συντονισμένα, με βήματα που ο κόσμο ε, ε, είναι δίπλα μα και μα βοηθάει. Αυτό μα ε, αρκεί. Ε, όμως, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει. Ε, φτάνει, ο, ο, αυτοί που θα έρθουν αύριο και θα μιλήσουν από τους φορείς και από τους ε, θεσμικούς και εμείς ε, Θα θέλουμε συγκεκριμένες λύσεις Όχι φωτογραφίσεις ε, στο πρόβλημα Όχι ε, θεωρίες Όχι πια ε, μόνο λόγια και υποσχέσεις Αυτά ο κόσμος τα έχει χορτάσει, έχει κουραστεί Και βέβαια όπως είδαμε 17 μήνες δεν αποδίδουν Μάλιστα Κύριε κατάτσε, εγώ θα ευχηθώ πραγματικά να βρεθεί μια λύση Γιατί είναι τραγικό Τόσος κόσμος να παραμένει στην ανασφάλεια έχοντας πολλοί από αυτούς χάσει και τα σπίτια τους. Καλό σας βράδυ, να σας είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.